Αγαπητοί μου φίλοι, μια όμορφη καλησπέρα εδώ από το κέντρο της καλοκαιρινής Καβάλας. Έχει ζέστη όπως φαίνεται, υδρώνουμε. Το σημερινό μου βιντεάκι αφορά την κρεατίνη. Πάρα πολλές οι απόψεις και γι' αυτό το λόγο τα αρωματικά είναι πάρα πολλά. Κρέα Pure, Celtec, Κρέα Alkaline, Creatine, HCL, υδροχλωρική δηλαδή. Πόσο πολύ κάνει να την πάρω, τι διάρκεια, ποια ώρα, κάνει κακό, δεν κάνει. Πριν ή μετά την προπόνηση, κρατάει νερά, παχαίνει, χοντρένει, είναι αναβολικό. Το ακούσαμε και αυτό από γονείς, έτσι. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα σας τα απαντήσω σήμερα. Μιας και οι έρευνες αλλάζουν και γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, αυτό είναι καλό, και τα πορίσματα γι' αυτό το λόγο είναι πιο ξεκάθαρα. Πριν 2 χρόνια είχα αναρτήσει στον τοίχο Φαρμακόπολη, είναι η σελίδα μας, το προφίλ μας του φαρμακείου μας στο Facebook. Φαρμακόπολη, εκεί γράφω πάρα πολλά άρθρα για πάρα πολλά συμπληρώματα γενικά. Αναφέρομαι σε πολύ σημαντικά πράγματα που αφοράνε την υγεία μας, τον αθλητισμό, έτσι. Μπορείτε να το δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον σελίδα. Και είχα κάνει την έρευνα που λέτε πάνω στη μόνο ιδρική κρεατίνη, στην κρέα αλκαλική και στην υδροχλωρική. Ποιες είναι οι διαφορές, τι υπερισχύει, τι είναι καλύτερο, τι δεν είναι. Λίγο συνοπτικά θα επαναλάβω κάποια πράγματα σχετικά με τις τρεις αυτές μορφές. Να πούμε πως και οι τρεις είναι μόνο ιδρικές, η πρώτη έτσι κι αλλιώς, οι άλλες δύο έχουν γίνει με κάποιες χημικές διεργασίες, κρέα αλκαλική, μία υδροχλωρική, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν, δεν έχουν αναπτυχθεί. Η μόνο ιδρική από μόνη της είναι βλαβερή, κάνει κακό στην υγεία, δεν είναι τόσο υγιεινό, έτσι, επιβαρύνει αρκετά τις τιμές κρεατινίνης στον οργανισμό. Και αυτό λόγω του pH, μιας όταν την παίρνουμε, δηλαδή από τις 10 μονάδες που θα πάρετε, 10 γραμμάρια αν θέλετε, τα 3 μόνο γραμμάρια θα μπορέσει να απορροφήσει, αυτή είναι η φύση λόγω του pH της και του pH από το στομάχι μας, από τα γαστρικά αιγρά, γίνεται αυτή η αντίδραση, κάποια ποσότητα πάει στους μικρότεροι και κάποια μετατρέπεται σε κρεατινίνη και κάποια καταστρέφεται φυσικά. Η κρέα αλκαλική με μια διαδικασία αλκαλοποίησης που χημικά την ονομάζουμε buffering και είναι κάτι που μόνο σε εργαστήρια μπορεί να ολοκληρωθεί. Μην το κάνετε έτσι όπως έχω ακούσει, έχω βάλει σόδα, δείτε ανθρακικό νάτριο και έγινε και έσκαγε πολύ ωραία, την κατάλαβα, έγινε κρέα αλκαλική, δεν έγινε κρέα αλκαλική, δεν κάνετε απολύτως τίποτα, φάγατε πολύ σόδα, θα ρεύεστε συνέχεια για καμιά εβδομάδα και παραπάνω. Ωστόσο, άμα την αγοράσετε κανονικά από το εμπόριο, είναι 100% απορροφήσιμη και πάει 100% ατόφια στους μυς, έτσι, ως κρεατίνη, αυτό που θέλουμε. Και τέλος, η υδροχλωρική, που όπως λέει η λέξη, με μια χημική διεργασία που συμμετέχει μία αλκοόλη, μία ομάδα υδροχλωρίου ενώνεται με ένα μόριο μόνο ιδρικής κρεατίνης και μας δίνει ένα άλαστο, το οποίο είναι ιδιαίτερα απορροφήσιμο, πιο απορροφήσιμο και από την κρεακαλική. Εμείς θα βάλουμε τη μόνο ιδρική στην άκρη. Έκανε για δεκαετίες τη δουλειά της καλά, αλλά και είναι ο λόγος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν οι άλλες μορφές κρεατίνης που είναι πολύ σημαντικές. Αλλά έχει ξεπεραστεί. Δεν θα ασχοληθούμε ούτε με την υδροχλωρική, γιατί δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Δεν έχει οριμάσει ακόμα ο τρόπος παραγωγής της και γευστικά πραγματικά δεν πίνεται. Όποιος το έχει δοκιμάσει το ξέρει. Δεν πίνεται. Θα το σκέφτεστε κάθε μέρα. Δεν είναι ακόμα. Δηλαδή αναρωτιέμαι πώς βγάλω στο εμπόριο. Θα μείνουμε στην κρεαλκαλική που είναι αυτή για την οποία αναπτύχθηκαν και όλες οι καινούργιες μελέτες οι οποίες πλέον είναι κλινικές. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Έτσι δεν μπορούμε να φέρουμε καμία αμφιβολία. Έχει δοκιμαστεί σε πολλούς ανθρώπους για πολλά χρόνια και έχουν βγει πορίσματα. Ας μιλήσουμε για τη δράση της κρεατίνης. Κρεατίνη θεωρείται ιδιαίτερα για τους νέους που μπαίνουν στο άθλημα. Κάτι σαν εξωπραγματικό, κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Θα πάρει πρωτεΐνη και θα βάλει 10 κιλά μυϊκή μάζα, ξέρω εγώ, σε 3 εβδομάδες, σε 1 μήνα. Μια φορά γρήγορα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φίλοι μου, μιλάμε για ένα νόμιμο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που πουλιέται σε συγκεκριμένα
καταστήματα και δεν μπορεί με τίποτα να σας δώσει αυτά τα μυϊκά κιλά που εσείς έφυγες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε το λίγο, όλοι θα γεννούσαν τούμπανο. Έτσι, όλοι, όλοι όμως. Λοιπόν, αυτό που κάνει σίγουρα όμως η κρετίνη, μπορείτε να κάνετε περισσότερο προπόνηση, σημαντικό, πιο σκληρή προπόνηση, και τον λόγο θα σας τον εξηγήσω σε λίγο. Αυτό που κάνει επιπλέον η κρεατίνη και είναι πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, δεν είναι μάλλον λεπτομέρεια, είναι πως αποθηκεύεται από μόνη της στον οργανισμό. Δηλαδή υπάρχει πάντα, άμα θέλουμε, έτσι θα τα αναφέρω σε λίγο. Και πως επίσης φυσικά κρατάει νερά, έτσι, αλλά όχι όπως νομίζετε κάτω από το δέρμα ή όπως υπάρχει αυτός ο μύθος, κάτω από το δέρμα υποδόρια, πως εκεί φαίνεσαι φθολωμένος, χοντρός. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό γινόταν παλιά, ίσως επειδή παράπλευρα δεν τρεφόταν κάποιος σωστά, οι αθλητές μπαίνανε μαζί με χυμό βύσσινο, χυμό σταφύλι που περιείχε πάρα πολύ ζάχαρη, φρουκτόζη, και αυτό πάει κατευθείαν, είναι θερμίδες. Δεν είναι καλές θερμίδες, πάει κατευθείαν, γίνονται λίπος αυτά, και ίσως γι' αυτό το λόγο να υπάρχει αυτός ο μύθος πως θολώνει. Κρατάει νερά, που όμως ανάμεσα στις μυϊκές ίνες, τους μυς, εκεί που το θέλουμε, εκεί θα κάνετε γυμναστική, θα πάρετε, θα δείτε πού ακριβώς γυμνάζεστε, θα σας δείξει πιο γεμάτους, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ, αυτό είναι καλό, έτσι, και δεν είναι και τόσο πολύ νερό, όσο νομίζετε. Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή αποθεραπεία, γιατί παρέχει στον οργανισμό μεγαλύτερες ποσότητες ATP, τριφοσφορική αδενοσύνη ονομάζεται αυτό το πράγμα, και ως ATP χαρακτηρίζουμε στον οργανισμό μας τις αποθήκες ενέργειας, η γεμάτη μας μπαταρία είναι αυτή. Είναι το ενεργειακό νόμισμα, έτσι λειτουργεί, το αλυσφαιρίσει μέσα στον οργανισμό, γίνεται με αυτό το νόμισμα. ATP. Είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό, θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Συνοπτικά θα σας πω, δεν θα σας ζαλίζω με αυτό. Θα αφιερώσω όμως ένα βιντεάκι σχετικά με το ATP, με το ενεργειακό νόμισμα, για να ξέρετε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό και θα σας βοηθήσει να βγάζετε συμπεράσματα. Το ATP είναι υπεύθυνο στο να παρέχει στο σώμα και στους μυς την απαραίτητη ενέργεια, για να μπορούν αυτά να λειτουργήσουν σωστά. Όπως π.χ. η αντιδράση μεταβολισμού, η εγκεφαλική λειτουργία, τα μάτια μας, τα όργανα, τα σπλαχνικά, σηκώτη, νεφρά, πάνγκρεας, όλα. Έντερο, νευρολογικά, συμμετέχει γενικά στα πάντα όπου υπάρχει ανάγκη για ενέργεια. Και ας πούμε λίγο και σε αυτό το σημείο, λίγο και για τις κλινικές μελέτες, θέλω να σου πω πως πλέον η κρεατίνη χρησιμοποιείται ιατρικά ως συμπληρωματική αγωγή μαζί με τα φάρμακα σε βαριές θεραπείες νευρολογικής φύσεως, όπως είναι η Parkinson, η ALS, που είναι η πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση, την νόσο του Huntington, με πολύ άσχημα συμπτώματα στο συντονισμό των μυϊκών κινήσεων. Με λίγα λόγια, η κρεατίνη χρησιμοποιείται γενικά πολύ σε όλες, πολύ στη γιατρική, σε όλες τις νευρολογικές φύσεως ασθένειες κατά τις οποίες ο οργανισμός τίνει να εγκαταλείψει εντελώς την ενεργειακή του δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει πως η δράση της έχει αποδειχτεί 100% κλινικά σε πολλούς ανθρώπους για πάρα πολλά χρόνια, με όλες τις παραμέτρους μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό οι μελέτες πλέον είναι στάνταρ, δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε. Αυτές είναι. Πώς δράει η κρεατίνη? Ο κύκλος, κύκλος κυτρικού οξέως, μάλλον να το αφήσουμε αυτό, είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, έχει πολλή ορολογία. Θα αναφερθώ στο ATP, είναι η μορφή που ο οργανισμός, αυτό που λέγαμε πριν, αποθηκεύει ενέργεια. Φανταστείτε το ATP με TAF, γιατί υπάρχει λίγο και το ADP, φανταστείτε το ως μια γεμάτη μπαταρία στο κινητό, κάτι τέτοιο. Το ATP αυτό, συμβολίζει. Για να πάρει ο οργανισμός ενέργεια από την μπαταρία αυτή, το ATP μεταφράζεται τα αρχικά για τριφοσφορική αδενοσύνη, στα λατινικά. Λοιπόν, είναι γεμάτη με μόρια τριφοσφορικής αδενοσύνη, μπαταρία.
κανονικά αυτό υπάρχει σε όλο μας, παντού. Στο τελευταίο άκρο του ουρανού, από κάτω μέχρι, μέχρι το κεφάλι μας υπάρχει αυτό το πράγμα. Τρυφοσφορική αδενοσύνη που είναι η ενέργεια, η γεμάτη ενέργεια. Φανταστείτε όπως είπαμε πριν, σαν ως μια μπαταρία που είναι γεμάτη. Από αυτή την μπαταρία ο οργανισμός όταν χρειάζεται ενέργεια, αποσπά από αυτά τα τρία μόρια του φωσφορικού άλατος, τρυφοσφορική αδενοσύνη, αποσπά το ένα, το χρηστή ως ενέργεια. Το παίρνει, παίρνει όσα χρειάζεται, αυτό είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Θα τα χρησιμοποιήσει όλα, θα αποσπάσει ένα από αυτά, θα μείνει διφωσφορική αδενοσύνη και όταν έχει ο οργανισμός μόνο διφωσφορική αδενοσύνη, μιλάμε για το ADP που σημαίνει η μπαταρία άδειασε. Έτσι, γεμάτη μπαταρία, ATP, τριφωσφορική αδενοσύνη, δηλαδή άδεια μπαταρία, ADP, διφωσφορική αδενοσύνη. Και εδώ εμφανίζεται η κρεατίνη. Έτσι, αυτό είναι, εδώ έρχεται η λειτουργία της. Για να πάρει ο οργανισμός ενέργεια από την μπαταρία, απομονώνει μία φωσφορική ομάδα. Όπως είπαμε, από τριφωσφορική την κάνει διφωσφορική. Και αυτό το μόνο φωσφορικό άλας ενώνεται με ένα μόριο κρεατίνης και πηγαίνει εκεί που χρειάζεται, απαιτείται ενέργεια. Αυτή η χημική αντίδραση ονομάζεται υδροχλωρική φωσφοριλίωση. Μέσω της, αυτή η χημική αντίδραση λειτουργεί όμως προς δύο κατευθύνσεις, όπου η κρεατίνη μπορεί να ενωθεί, να πούμε ότι αυτό το φωσφορικό άλας που αποσπάστηκε το μόριο δεν μπορεί να επιζήσει μόνο του στους μυς, έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε, στέκεται χημικά, ας μην το συζητήσουμε, δεν μπορεί μόνο του, πρέπει να ενωθεί με κάτι και ενώνεται με την κρεατίνη, η οποία κρεατίνη θα το πάρει, θα το πάει εκεί που χρειάζεται ενέργεια. Αλλά αυτό που θα κάνει κιόλας είναι θα ενωθεί και με ένα τέτοιο μόριο φωσφορικού άλατος και θα το πάει και θα το ενώσει ξανά με το διφωσφορικό άλας στην άδεια μπαταρία που είναι όλο μας το σώμα στην ουσία και θα το κάνει τριφωσφορικό και θα δώσει και θα πάρει μέσω της φωσφοριλίας όπως είπαμε που λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις. Αυτή είναι η λειτουργία της κρεατίνης. Η κρεατίνη λοιπόν η δουλειά της είναι, να το καταλάβουν, να ενώνεται με ένα μόριο φωσφορικού άλατος και να το παραδίδει στην άδεια μπαταρία που είναι γεμάτη με άδειες διφωσφορικές. Η κρεατίνη παραδίδει το μόνο φωσφορικό και γίνεται τριφωσφορικό άλας, τριφωσφορική αδενοσύνη και σημαίνει πως η μπαταρία μας γέμισε και είμαστε έτοιμοι να ξαναδώσουμε, να ξαναδώσει ο οργανισμός ενέργεια, είναι έτοιμος στο 100%. Αυτό για κάποιον που δεν γυμνάζεται φυσικά είναι αδιάφορο, αρκείται με την κρεατίνη που θα βρει μέσα στα τρόφιμα. Επίσης κάτι ακόμα σημαντικό, εφόσον παίρνουμε διαπερός για του στόματος δηλαδή, κρεατίνη, το μόριο της κρεατίνης είναι πάντα ενωμένο με ένα μόριο φωσφορικού άλατος. Σκεφτείτε το όλο μας το σώμα, τέτοια μικρά μόρια όπως υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που κινούνται, είναι πάντα έτοιμο να δώσει ενέργεια εκεί που είναι, που απαιτείται. Έτσι. Και στην ουσία για να γεμίσει την μπαταρία, να την κάνει γεμάτη. Και εδώ καταρρύπτουμε ένα μύθο που το είπα λίγο στην αρχή, πως εφόσον η κρεατίνη αποθηκεύεται στον οργανισμό μας, αποδεδειγμένα πλέον, αποθηκεύεται. Υπάρχει μέσα μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Δεν παίζει ρόλο το πότε θα την πάρετε. Πρωί θα είναι αυτό, μεσημέρι θα είναι αυτό, βράδυ, πριν, μετά την προπόνηση, κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Παιδιά, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Προσωπικά την παίρνω κάθε πρωί 5 γραμμάρια. Και τέλος, ο οργανισμός μου θα πάρει κατά τη διάρκεια της ημέρας, στη δουλειά, στη γυμναστική, κατά τη διάρκεια του ύπνου, όσο χρειάζεται θα το χρησιμοποιήσει και που απαιτείται και μετά από 24 ώρες, περίπου την ίδια ώρα, μία ώρα μετά, μία ώρα πριν και δύο δεν πειράζει, θα ξαναπάρω. Οπότε εσείς σκεφτείτε ποια ώρα σας βολεύει περισσότερο, κάθε μέρα παίρνετε την ίδια ώρα και σε αυτό το σημείο απορρίπτουμε το μύθο ότι πρέπει να παίρνουν περισσότερες φορές την ημέρα κρεατίνη, αυτό δεν ισχύει με τίποτα. Να αναφερθούμε πως υπάρχουν οι non-responder ασθενείς, είναι αυτοί που δεν αντιδρούν σε κάποια φάρμακα, δεν αντιδρούν στην κρεατίνη. Αυτοί είναι που τρώνε συνέχεια κρέας, ως χαρίσιο κρέας, συνέχεια όμως,
Είναι οι άνθρωποι που οι λεγόμενοι κρεατοφάγοι έχουν δύναμη, έχουν ψηλά αποθέματα ενέργειας. Πρέπει να φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι παράγουν και 2 γραμμάρια περίπου με 3 γραμμάρια κρεατίν την ημέρα επιπλέον από μόνοι τους. Και είναι αυτοί φυσικά που δεν θα καταλάβουν ιδιαίτερη διαφορά με το που να πάρουν σκεύασμα κρεατίνης. Έτσι, τους αφήνει λίγο αδιάφορους, στεναχωριούνται φυσικά, αλλά έχουν ήδη πάρα πολύ ενέργεια. Επειδή όμως από το λόγο και μόνο ότι επειδή έχουν συνηθίσει την ενέργεια, δεν μπορούν να το αντιληφθούν και δεν μπορούν ίσως να το διαχειριστούν. Θέλουν παραπάνω. Και υπάρχει η άλλη μεριά που είναι οι vegans, οι αυτοί που τρώνε πάρα πολύ λίγο κρέας. Οι vegans δεν έχουν τόση ενέργεια. Δεν μπορεί να έχουν. Η κρεατίνη τους είναι σημαντική, μπορούν να την πάρουν. Βλέπετε εδώ φυσικά ο ένας ή ο άλλος vegan που θα δει το βιντεάκι, θα αντιδράσει και θα μπορεί να γράψει ό,τι θέλει από κάτω. Δεκτών. Και θα διδάξει, θα πει πως έχει πάρα πολύ ενέργεια. Ξέρω κάποιους που τρέχουν σε αγώνες και αντοχής που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Ναι, εντάξει, τα βγάζουν πέρα, παίρνουν ενέργεια, αλλά θα είχαν πολύ περισσότερη αν ήταν κρεατοφάγοι, αν πέραν κρεατίνη. Δεν θέλω να παραπέμψω κάποιον ή να παροτείνω να τρώει κρέας αλίμονο, απλά είναι η άποψή μου. Υπήρχα και εγώ vegan, ξέρω πως είναι, δεν είχα ενέργεια, αθλόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω για να έχω περισσότερη ενέργεια στον οργανισμό μου, μέχρι που ξανάρχισα το κρέας, να τρώω κρέας, να καταναλώνω. Πραγματικά μεγάλη διαφορά, κοινό στάνιαρα, έτσι θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο που παίρνουμε κάθε μέρα μια συγκεκριμένη ώρα περίπου 5 γραμμάρια κρεατίνη. Έτσι υπάρχει πάντα στους μυς μας ένα μόριο κρεατίνη συνδεδεμένο με ένα μόριο άλλας φωσφόρου έτοιμο να ενωθεί με τη διφωσφορική αδενοσίνη που είπαμε πριν και να παρέχει ξανά ενέργεια στους μυς, να ξαναγεμίσει την μπαταρία μας. Μια ερώτηση που την ακούω συχνά, μετά από πόση ώρα ξαναγεμίζει το ATP, δεν το λένε έτσι ακριβώς, το θέτω τώρα, με αποθήκες ενέργειας, δηλαδή μετά από πόση ώρα είμαστε στο γυμναστήριο έτοιμοι μεταξύ τα set, μεταξύ τις ασκήσεις, μετά από πόση ώρα είναι γεμάτες οι μπαταρίες μας ή σχεδόν γεμάτες. Λοιπόν, φυσικά παίζει ρόλο το πόσο έντονα γυμναζόμαστε. Το έντονο του ενός από το έντονο του άλλου έχει τεράστια διαφορά, το ξέρετε και οι ίδιοι σας. Ας πάμε όμως με τη λογική ότι κάνουμε έντονη γυμναστική, κάναμε μια άσκηση, 4 σετ, έχουμε εξαντληθεί. Εννοείται πρέπει να περιμένουμε λίγο για να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες μας. Πόσο όμως? Έχει αποδειχτεί πως μετά από ένα λεπτό οι αποθήκες μας είναι στο 50%. Γρήγορα, το πρώτο λεπτό. Μετά από 4 λεπτά είμαστε στο 90% και στο 5 λεπτό έχουμε πράσινο φως 100%. Αυτό έχει ελεγχτεί μέσω μέτρησης ορού αίματος. Έτσι, οι αριθμοί στέκονται 100%. Μετά, μεταξύ 4 και 5 λεπτά μπορεί να είσαστε 100% για την επόμενη άσκηση. Εντάξει, εσείς θα το κρίνετε. Μπορείτε και στο δεύτερο λεπτό και στο τρίτο λεπτό, αλλά στο τέταρτο με το πέμπτο είσαστε πάλι 100%. Δοσολογία. Υπάρχουν νόμες όπως για να δράσει κρεατίνη θα πρέπει να κάνουμε 10 μέρες υπερφόρτωση. Με βύσσινο. Όχι μικροκρυσταλλική μορφή της, είναι πιο άμεση. Ο άλλος λέει δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ο άλλος πει έχω μία που περιέχει μέσα κινητρικό και σκάει σαν το διάολο. Στο παιδιά. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Δεν ισχύουν, δεν είχαν αποδειχτεί ποτέ. Όπως επίσης λέγαν, χωρίς να το αποδείξει κάποιος κλινικά, πως η κρεατίνη είναι άκρως επιθετική στο σηκώτη και στα νεφρά και έτσι δεν κάνει να καταναλώνουμε για πάρα πολύ καιρό. Αυτό επίσης δεν ισχύει. Κλινική μελέτη εφαρμόστηκε σε ομάδες, σε πολλές ομάδες ανθρώπων, άντρες, γυναίκες, από 16 ετών και πάνω, προς τα δεν υπάρχει λόγος, ούτε στα 16. Υπάρχει αυτό το όριο ασφάλειας, κανονικά από 18-19, από εκεί μιλάμε. Βάση περιπτώσει, για 2 χρόνια εφαρμόστηκε σε ομάδες ανθρώπων με 25 γραμμάρια ημερήσια δόση κρεατίνης, χωρίς να υπάρχει παραμικρή αλίωση ούτε στα νεφρά ούτε στο σηκώτη. Και εμείς μιλάμε για 5 γραμμάρια.
τη μέρα που θεωρήθηκε υπεραρκετή ποσότητα, δεν μπορείτε να την καταναλώσετε. Για τις πιο απαιτητικές ανάγκες αθλητή-αθλήτριας, ακόμα και αυτός αν είναι σε κύκλο, αν είσαι σε κύκλο, δεν υπάρχει λόγος, κρατήστε την κρεατίνη για μετά τον κύκλο που πέφτεται λίγο, για αυτούς που παίρνουν φάρμακα αναβολικά, στεροειδή γενικά. Έτσι, δηλαδή θα είσαστε πάντα με 5 γραμμάρια στο κατώτερο επίπεδο δοσολογίας από αυτό που δοκιμάστηκε 2 χρόνια. Δηλαδή 25 πέραν την ημέρα, 5 θα παίρνεις. Πολύ λίγο. Παρενέργειες, όπως και όλα τα φάρμακα, πολύ λίγο αλλά υπέρ αρκετό. Ό,τι και να κάνετε θα το καταναλώσετε. Παρενέργειες, όπως και όλα τα φάρμακα, έτσι και η κρεατίνη έχει κάποιες παρενέργειες. Αλλά όχι αυτές τις παρενέργειες που απομυθοποιήθηκαν μέσα στα χρόνια. Όπως είπαμε και πριν, η κρεατίνη φυσικά κατακρατεί νερό, γι' αυτό πρέπει να πίνουμε περισσότερο νερό όταν χρησιμοποιούμε κρεατίνη. Θα γενικά πίνουμε. Μια παρένθεση, ο οργανισμός μας χρειάζεται, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, παίζει ρόλο τα κιλά, η εξίσωση που ισχύει ανά 20 κιλά σωματικού βάρους 1 λίτρο νερό. Αυτό χρειάζεται. Πρέπει να το πίνουμε αυτό το πράγμα και αν δεν καταναλώνουμε τόσο νερό μαζί με την κρεατίνη, καταλαβαίνετε ότι διψάτε συνέχεια. Θα το καταλάβετε. Η κρεατίνη λοιπόν κατακρατεί νερό στον οργανισμό, αλλά όχι υποδόρια όπως είπαμε, όπως λένε τόσα χρόνια, δεκαετίες. Δεν βάζει κιλά, δεν γίνεται υποδόρια να κατακρατήσει νερό. Δεν πάει καν εκεί πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πάει ανάμεσα στους μυς. Πηγαίνει στους μυς, στις μυκές ίνες. Εκεί πέρα είναι το νερό. Αυτό το θέλετε. Είναι ωραίο, φαίνεται οι μυς πιο γεμάτοι, πιο διογκωμένοι. Δεν είναι κακό. Έτσι. Είναι μια πολύ ωραία παρενέργεια. Αν πάρετε τώρα, εδώ έρχεται επειδή κατακρατεί νερό, αν πιείτε παραπάνω νερό από ό,τι χρειάζεται, αν που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τότε αυτό το νερό θα πάει στο λεπτό έντερο, μετά θα πάει στο παχύ έντερο και μαζί με την παραπανήσια κρεατίνη που δεν γίνεται να φυσικά να πάρετε, θα έχετε διάρρεια, εμετούς και τέτοια. Σας λέω τώρα, υπάρχει σαν παρενέργεια, αλλά δεν πρόκειται να την ζήσετε ποτέ, γιατί δεν πρόκειται να καταναλώσετε τόσο πολύ. Έτσι δεν γίνεται. Αν πάλι σας ενοχλήσουν τα 5 γραμμάρια, σπλιτάρετε τη δόση, διαχωρίστε την σε πρωί και βράδυ από 2,5. Ή πάρτε 4 γραμμάρια. 3 δεν θα χρειαστείτε. Να πούμε και την παρενέργεια της ρήξης των νεφρών, που ισχύει και αυτή πάρα πολλά χρόνια. Επειδή η κρεατίνη χρειάζεται τόσο νερό και δήθεν δεν μπορούν τα νεφρά και να τα απεξέλθουν και της λειτουργία. Φίλοι μου, αν πάρετε παραπάνω κρεατίνη, όπως είπα και πριν, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν γίνεται αυτό, θα τη βγάλετε με φυσιολογικό τρόπο. Δεν μεταβολίζεται σαν νεφρά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Την μπερδεύουν πάρα πολύ με την κρεατινίνη, αλλά μιλάμε για την κρεαλκαλική, η οποία δεν μετατρέπεται σε κρεατινίνη, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Και αυτό που είπαμε στην αρχή, η κρεατινίνη με κάνει να φαίνομαι θολός, λένε. Κρατάει νερά στην κοιλιά, άλλος λέει, χοντρένω. Είναι σίγουροι ότι, ξέρω εγώ, η κρεατίνη φταίει, δεν φταίει η κρεατίνη. Έτσι, τονίζω πάλι, κρεατίνη στους μυς στο νερό, όχι στην κοιλιά, όχι υποδόρια κάτω από το δέρμα. Είναι ένας μύθος που δεν ισχύει, καθόλου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι να συνοψίσουμε λίγο. Πρώτον, η κρεατίνη είναι αναγκαίο συμπλήρωμα διατροφής εφόσον αθλούμαστε. Σημαντική. Που ενδείκνεται ως μόνιμος συνοδοιπόρος στην άθληση. Μπορείτε να την παίρνετε ασταμάτητα συνέχεια. Δεν σας κάνει κακό καθόλου. Δεν υπάρχουν αυτά τα όρια, ξέρω, μετά από 72 μέρες κάνουμε κάποιο διάλειμμα. Όχι. Υπάρχει μελέτη. 5 γραμμάρια την ημέρα, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, κάθε μέρα μια συγκεκριμένη ώρα είναι καλά, έτσι για να υπάρχει μια σταθερή ποσότητα πάντα στον οργανισμό, εφόσον ο οργανισμός συναποθηκεύει την κρεατίνη και θα πάρει όσο χρειάζεται, και αυτό θα είναι λιγότερο από 5 γραμμάρια, αλλά πάρτε 5 γραμμάρια, είναι ένας καλός αριθμός, αλλά μην πάρετε παραπάνω. Μην πείτε, ξέρω, ας πάρω παραπάνω και τι έγινε. Εντάξει. Σπατάλι. Εκτός να μας αξινώνει τα χρήματα στη τσέπη, πάρτε την.
δεν θα σας θολώσει, δεν θα σας φέρει νερά, τίποτα τέτοιο, εκτός άμα δεν προσέχετε φυσικά τη διατροφή σας ή άμα την παίρνετε με, ή αν υπάρχει ζάχαρη, δηλαδή άμα την παίρνετε την κρεατίνη με χυμοβίσινο, με χυμούς διάφορους που περιέχουν ζάχαρη, επιμένετε δηλαδή στην πατροπαράδοτη, στον πατροπαράδοτο τρόπο λήψης που είναι λανθασμένος, δεν χρειάζεται με τίποτα. Και για το τέλος, φίλοι μου, η κρεατίνη, να το πω, είναι καλή, υγιεινή θα το έλεγα, εφόσον παραμένει κρεατίνη στον οργανισμό. Λειτουργεί σε αυτό που υπόσχεται, λειτουργεί σε αυτό που υπόσχεται, αρκεί να αθλείστε σωστά, να τρέφεστε σωστά, να ξεκουράζεστε αρκετά. Έχει ελεγχθεί κλινικά, επιστημονικά και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, πλέον και στη ιατρική, γι' αυτό και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Εύχομαι το βιντεάκι να σας έδωσε επιπλέον γνώση επί του θέματος, επί τις πολλές απόψεις που κυριαρχούν για την κρεατίνη. Αν σας άρεσε, θα χαρώ πάρα πολύ για το χεράκι προς τα πάνω, για τον αντίχειρο προς τα πάνω. Αν δεν σας άρεσε, προς τα κάτω, δεν πειράζει. Η κριτική είναι σημαντική, η γνώμη σας μετράει πάντα και είναι ενθαρρυντική στο να συνεχίσω σε αυτό που κάνω, στο να συμβουλεύω, στο να λέω τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και να βοηθιέστε σε ό,τι κάνετε και ίσως να σας παροτρύνω να το ψάξετε και λίγο μόνοι σας παραπάνω. Μέχρι την επόμενη φορά, με τις καλύτερες ευχές, Λάκης Λεωνιάδης.